Σωθείτε, δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Δεν μπορώ άλλο. Κύριε Κερίδη, καλημέρα. Αλήθεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Μεταξύ της οργάνωσης του ΚΚΕ στο Μόντρια και της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στο Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Κότς, τι επιλέγετε, πού θα πηγαίνετε από τα δύο? Κοιτάξτε, εγώ επιλέγω να σηματοδοτώ τις αντιφάσεις της ηγεσίας και των κομμάτων, όχι των ψηφοφόρων. Οι ψηφοφόροι ας είναι μπερδεμένοι και ας ζουν καπιταλιστικά και όμορφα στον Καναδά και ας ψηφίζουν ό,τι θέλουν. Όμως ένα ΚΚΕ το οποίο πολέμησε την επιστολική ψήφο και γενικά συντάχθηκε με τις δυνάμεις του κοντζαμπασισμού στην Ελλάδα, δηλαδή του κλειστού και μακριά η ομογένεια, η διασφορά και η αξία της από το εσωτερικό για να μην μας ταράζει το σύστημα, νομίζω ότι είναι μια αντίφαση, όπως και του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επίσης πολέμησε, πρωτοστάτησε όχι μόνο στα ιδιωτικά και στον εξυγχρονισμό του Ελληνικού Πανεπιστημίου, αλλά και στον αυτή η διασπορά στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Θυμάστε τότε τα συμβούλια ιδρύματος της Άννας Διαμαντοπούλου με τον νόμο του 11, τι κάνανε και πώς πολέμησαν, μη τυχόν και έρθουν οι Έλληνες καθηγητές από το MIT, από το Harvard και βοηθήσουν το Μετσόβιο ή το ΕΚΠΑ και το μολύνουν. Και επειδή τα ζήσαμε αυτά και στο Πάντιο, πώς τους χτίσανε, τους πυρπολίσανε, τους διαπόμπευσαν, τους κλώτσισαν και τους έδιωξαν. Αυτές είναι οι δυνάμεις της υστέρησης, της καθυστέρησης και του κοντζαμπασισμού. Και δικιά μας δουλειά είναι να τις αποκαλύπτουμε. Οι δε αντιφάσεις, οι οποίες είναι τραγελαφικές, η Τουρκία έχει προχωρήσει πάρα πολύ στα πανεπιστήμια. Έχει μερικά από τα καλύτερα πανεπιστήμια στην Ευρώπη σήμερα, είτε το Σαμπάντζ, είτε το Κότς, είτε το Μπιλκέντ στην Άγκυρα. Του Κότς, λέτε, όλα... αυτό που θα είναι προσκεκλημένο. Είναι από τα καλύτερα. Είναι μη κερδοσκοπικά. Χρηματοδοτούνται από τα ιδρύματα αυτών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, όπως είναι της οικογένειας Κότς, που είναι οι παλιοί πλουτοκράτες, από την δεκαετία του 50. Βέβαια. Είναι τα παλιά λεφτά, τα προ-Ερντογάν, λεφτά, η παλιά ελίτ της Τουρκίας, όπως και η Σαμπάντζη, οι οποίοι έχουν φτιάξει αυτά τα καταπληκτικά ιδρύματα, στα οποία έχω πάει, έχω διδάξει, έχω μιλήσει και ξέρω την πολύ καλή δουλειά που γίνεται, παρά το σχετικά ή και περισσότερο θα έλεγα ελεύθερο περιβάλλον, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικό. Και αντί να διδαχθούμε από αυτό και να τρέξουμε κι εμείς γρήγορα μπροστά, που έχουμε όλα τα καλά και έχουμε μια παγκόσμια επιστημονική διασπορά που μπορεί να βοηθήσει, δίνουμε μάχη οπισθοφυλακών όλα τα προηγούμενα χρόνια με πρωτοστάτες τον Αλέξη Τσίπρα και τον κύριο Κουτσούρτα. Τώρα πώς το βλέπετε αυτό, Αλέξης, ας πούμε, θα πάει στο Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο για να υπερασπιστεί τα δημόσια και τον Κασελάκη? Έχω ένα πάθος γιατί με πονάει. Φαντάζομαι ότι ο Αλέξης Τσίπρας πηγαίνει σε μια κίνηση έτσι υπερκομματική, υπέρ της προσέγγισης της καλής γειτονίας, της φιλίας των δύο λαών, να μιλήσει στους νέους της Τουρκίας. Ναι. Και καλά κάνει και πάει. Και καλά κάνει. Φυσικά, και πάει. Φυσικά, αλίμονο, βέβαια. Είναι τιμητικό και για τον ίδιο που του απίστηναν αυτή την πρόσκληση και καλά έκανε και την δέχεται. Εγώ είμαι υπέρ. Αλλά ταυτόχρονα επισημαίνω και τις αντιφάσεις και όλη την προηγούμενη πολιτεία. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στα θέμα. Τώρα, να το επειδή ο κύριος Κερίδης χρεώθηκε το Βόρειο Αιγαίο. Έτσι, εκεί να πάμε. Έχει σήμερα μια γελιογραφία ο Ανδρέας Πετρουλάκης στην Καθημερινή, όπου είναι ο Κυριάκος το Μαξίμου πάνω-πάνω μπροστά εκεί με τον Άκη Σκέρτσο, μάλλον ο Σκέρτσος είναι. Και λέει ο Άκης τον Κυριάκο, λέει, μα πώς είναι δυνατόν, λέει, να λείπουν όλοι οι υπουργοί σε προεκλογικό αγώνα? Και απαντάει ο Κυριάκος, προτιμούσες να τους είχαμε στα πόδια μας? Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε τι εντολή έδωσε στον Κερίδη και στους άλλους υπουργούς, τι οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Τι σας είπε, Δημήτρη, παίρνει στο Αιγαίο. Και τι να το κάνετε το Αιγαίο, για πέστε μας, τι θα το κάνετε? Να τρέξουμε και να κινητοποιήσουμε τον κόσμο μας εν ώψη της κρίσιμης αναμέτρησης της 9ης Ιουνίου. Να τεθούν σωστά τα διλήμματα για να μην πάρουν οι ψηφοφόροι αψήφιστα αυτές τις εκλογές. Είναι σημαντικές, στέλνουν πολιτικά μηνύματα, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Χωρίς καμία έκπτωση στο κυβερνητικό και υπουργικό έργο, το οποίο τρέχει και τρέχει γρήγορα. Τώρα μου λέγατε για τα πανεπιστήμια, εμείς ετοιμάζουμε ένα πολυνομοσχέδιο με τις νέες βίζες για να έρχονται talent visa, tech visa, να γίνει η Ελλάδα ακαδημαϊκό
κέντρο σε συμπλήρωμα της μεταρρύθμισης Κερακάκη για τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αυτά θα τρέχουν. Αλλά ταυτόχρονα να πάμε και στα νησιά τα εμβληματικά του Βόρειου Αιγαίου, στη Λέσβο, στη Σάμο, στη Χίο, όπου τα πράγματα, αν θέλετε να σας το πω, γιατί ήμουνα μαζί με τον Πρωθυπουργό και την Παρασκευή στη Μυτιλίνη, τρέχουν καλά. Πηγαίνουν καλά. Είχαμε μια πολύ. Είδα και το Μουτζούρι δίπλα. Σκοτωνόσασταν με το Μουτζούρι, τώρα καλά είστε. Σε ενθουσιασμό ο Περιφερειάρχης. Μαζί σας. Γιατί. Ο Μητσοτάκης είναι με την κυβέρνηση. Σε ενθουσιασμό με το Μουτζούρι. Εμείς συνεργαζόμαστε με όλους τους εκλεγμένους. Οι εκλογές είναι πίσω μας. Σωστό αυτό, βέβαια. Και τώρα για το καλό του τόπου. Και λέω τούτο. Αδειάζουν οι δομές. Πηγαίνουν πολύ καλά οι ροές, δεν έχουμε διαμένοντες, δεν έχουμε τους αιτούντες άσυλο που είχαμε στο παρελθόν και γεμίζουν τα ξενοδοχεία. Μάλιστα. Γεμίζουμε με νόμιμη μετανάστευση, με διαβατήρια να έρχονται οι Τούρκοι, τουρίστες, επισκέπτες εκτός σεζόν, διότι είμαστε ακόμα στον Απρίλιο πριν το Πάσχα. Είναι νησιά που έχουν πολύ μικρή τουριστική περίοδο, μόνο τον Αύγουστο, οικογενειακού εγχώριου τουρισμού, η Λέσβος, η Χίος, δεν είναι όπως η Ρόδος και η Κος, και ζήσανε στιγμές καλοκαιρινές, αυγουστιάτικες, τα Σαββατοκύριακα τα προηγούμενα, χάρη στη διευκόλυνση βίζας που κερδίσαμε με πολύ αγώνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χάρη στην αυξημένη αξιοπιστία που έχει σήμερα η Ελλάδα και μπορεί και διεκδικεί και πετυχαίνει. Κύριε Κερίδη, πόσοι Τούρκοι έχουν έρθει μέχρι τώρα με την γρήγορη βίζα? Το περασμένο Σαββατοκύριακο 20.000. 20.000. Είναι ένα μεγάλο νούμερο. Μεγάλο, αφήσανε, πραγματικά. Βεβαίως, 6.000 στην Λέσβο, 4.000 στη Χίο, 3.500 στη Σάμο και ούτω καθεξής. Ανοίγουν και τα υπόλοιπα 5 νησιά, σύνολο 10 νησιά, 14 λιμάνια. Και έτσι θέλουμε να προχωρήσουμε. Οι νησιώτες ενθουσιασμένοι, είχαμε πολλά χαμόγελα. Προφανώς είναι ένα από τα μέτρα που πρέπει, δεν είναι το μόνο και δεν μπορεί αυτό από μόνο του να λύσει όλα τα θέματα, αλλά είναι σημαντική συμβολή. Έχουμε την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στις 13 του μηνός στην Τουρκία. Τι προσδοκίες έχετε όταν οι προκλητικές δηλώσεις των Τούρκων συνεχίζονται και είναι πάρα πολύ ακραίες? Και επίσης πολλοί λένε ότι είναι σε κρεμότητα η συνάντηση του Biden με τον κύριο Ερντογάν και ότι όταν ας πούμε ο Biden βάζει κατά κάποιο τρόπο στον πάγο τον Ερντογάν διότι έχει στενές σχέσεις με την Χαμάς, εμείς γιατί συνεχίζουμε να επενδύουμε σε αυτή την στρατηγική σχέση? Γιατί υπηρετούμε το εθνικό συμφέρον και το εθνικό συμφέρον επιβάλλει να γίνει αυτή η επίσκεψη. Υπάρχει προφανώς μια αντίφαση τουρκική πολιτική από τη μια επί του πεδίου. Δεν βλέπουμε παραβιάσεις εδώ και ένα χρόνο. Είναι το μακρύτερο διάστημα, κυρία Κοραή, θέλω να το τονίσω αυτό, το μακρύτερο διάστημα στη μεταπολίτευση που δεν έχουμε παραβιάσεις στο Αιγαίο και βέβαια και σε άλλα μέτωπα όπως το μεταναστευτικό, όπως σας είπα έχουμε μια πολύ καλύτερη συνεργασία και πορεία των πραγμάτων, αλλά προφανώς μας ανησυχούν, μας ενοχλούν, είναι απολύτως απαράδεκτες και καταδικαστές αυτές οι δηλώσεις. Όμως εδώ δεν είμαστε για να κάνουμε μούτρα, δεν είμαστε για να κάνουμε εσωτερική πολιτική, δεν είμαστε για να λέμε τα εύκολα, ξέρετε, όπως διάφοροι ηγέτες και ηγετίσκοι που τώρα πάμε και για τις ευρωεκλογές. Είμαστε εδώ με πολύ μεγάλη ψυχραιμία και σοβαρότητα να εξυπηρετήσουμε το εθνικό συμφέρον. Και η επίσκεψη Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης θα πάει στις 13 προς κεκλημένος του Τούρκου Προέδρου, εξυπηρετεί απόλυτα αυτό το στόχο. Μάλιστα. Είχαμε μία έκθεση κόλαφο του State Department για την Ελλάδα. Τι γίνεται? Κοίταξε, το State Department, η Ουάσιγκτον είναι απέναντι μας. Όχι, όχι. Καταρχάς, ο όρος έκθεση είναι υπερβολικός. Είναι περισσότερο μια σειραφή και μια καταγραφή καταγγελιών διαφόρων μυκητών, οργανώσεων, ακτιβιστών, μέσων ενημέρωσης, όχι μόνο για την Ελλάδα και πάρα πολλές άλλες χώρες ευρωπαϊκές, όπως η Ιταλία, η Ισπανία. Το συνηθίζει αυτό το State Department, το έκανε και πέρσι, το έκανε και το 18, το έκανε και παλαιότερα. Προφανώς είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα διαβάζουμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Υπήρξε απάντηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Υπάρχουν ωστόσο και οι αξιολογήσεις οι οποίες μας φέρνουν μπροστά.
Δεν μιλάω μόνο για αυτές του Economist, για το κράτος δικαίου, για τη δημοκρατία που είδαμε το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Μια δήλωση του ΙΠΑ του Αρμοστή για τους πρόσφυγες ως προς τα δικά μας τώρα, τα μεταναστευτικά προσφυγικά, που μιλάει για την πολύ σημαντική βελτίωση στην Ελλάδα στα ζητήματα αυτά. Εγώ δεν θα αρνηθώ ότι, ότι όλα είναι τέλεια. Μπορεί να υπάρχουν περιστατικά και ρατσιστικής βίας. Η πύλος μας συνοδεύει αυτό το ανθρώπινο δράμα της πύλου. Εσείς το αντιμετωπίζετε στις επαφές σας με τους ξένους. Ναι, προφανώς. Η πύλος ήταν μια πολύ μεγάλη τραγωδία που μας πλήγωσε πολύ. Δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα, όπως κάποιοι προσπαθούν να το χρεώσουν. Αντιθέτως, αυτό που υπογραμμίζουμε και νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας είναι ότι το ελληνικό λιμενικό έχει σώσει χιλιάδες ανθρώπινες ζωές και μετά την πύλο, όταν αδίστακτοι διακινητές βυθίζουν του σκοτά. Καταληκτικό συμπέρασμα για την πύλο υπάρχει, κύριε Υπουργέ? Γίνεται η έρευνα σε δικαστικό επίπεδο και σε πειθαρχικό επίπεδο, ναι, στο λιμενικό και θα υπάρξουν τα πορίσματα. Ξέρουμε εγώ δεν μπορώ πότε να το καταβάλω. Κοίταξε, καταρχάς έχουν παραπεμφθεί ήδη κάποιοι εκ των επιπαινών των Αιγυπτίων ως υπεύθυνοι διακινητών, ως διακινητές, και κρατώνται αυτοί, νομίζω 11 τον αριθμό. Από εκεί και πέρα γίνεται η εισαγγελική με παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να δούμε τυχόν ευθύνες, αν υπάρχουν, προς διάφορες Frontex, λιμενικό. Άλλο αυτό και άλλο η συστηματική εργαλειοποίηση και εκμετάλλευση της τραγωδίας από συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις που θέλουν τη διάλυση της Ευρώπης, που θέλουν τη διάλυση του Frontex, διότι θεωρούν ότι η Ευρώπη δεν έχει σύνορα, ότι όλα πρέπει να είναι ανοιχτά και ότι οι διακινητές πρέπει να διευκολύνονται από τις αρχές ασφαλείας της χώρας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, για να έρχονται πιο εύκολα από το Τομπρούκ ο κάθε δυστυχισμένος του κόσμου τούτου. Είναι πράγματα που τα έχουν πει στο Ευρωκοινοβούλιο και οι Έλληνες ψηφοφόροι θα πρέπει να προσέξουν, επαναλαμβάνω, γιατί οδεύουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές, ποιον θα στείλουν εκεί. Θα στείλουν αυτούς που θέλουν να υπερασπιστούν τα συμφέροντα, που θέλουν την περισσότερη Ευρώπη. Ο κύριος Κασελάκης δεν μπορεί να το κάνει. Ο κύριος Κασελάκης δεν ξέρω ακριβώς τη θέση του στο συγκεκριμένο ζήτημα. Γενικά, γενικά να μας κάνετε ένα σχόλιο για τον κύριο Κασελάκη. Ηγείται ενός σχηματισμού που συντάχθηκε με τις αντιευρωπαϊκές δυνάμεις και είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Στις 10 Απριλίου είχαμε την κρίσιμη ψηφοφορία για το Σύμφωνο Μετανάστευσης του Ψήλου. Η πλειοψηφία των Ελλήνων Ευρωβουλευτών ψήφισε ενάντια στην περισσότερη Ευρώπη και ήταν χάρη στις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας που υπήρξε και μια εκπροσώπηση στο ναι. Ωραία. Ο κύριος Κασελάκης αυτή τη στιγμή κάνει κάτι που δεν έκανε κανένας άλλος. Κάνει μια περιοδία στα ελληνικά νησιά με το σκαφάκι και με τον κύριο Αποστολάκη. Περιοδία θα κάνω κι εγώ. Βέβαια, εγώ θα πάω με το πλοίο της γραμμής, ξέρετε. Δεν έχω αυτές τις δυνατότητες με τα σκαφάκια που δεν θα κλάψω τώρα. Υπάρχουν και τα αεροπλάνα. Μ' ακούτε? Σας ακούμε, ναι, εντάξει. Αλλά πάντως λέμε ότι δεν θα κλάψουμε τώρα που θα πάτε με το πλοίο της γραμμής όπως όλος ο κόσμος. Τον χάσαμε. Του πες για το πλοίο της γραμμής, πάει η γραμμή. Έπεσε. Θα το ξαναπάρουμε πάλι αν μπορούμε. Λοιπόν, ναι, για να το κλείσουμε. Ωραία. Να κρατήσουμε αυτά που είπε για το θέμα της πύλου και ότι ακόμα αναμένεται να βγει το πόρισμα. Είναι η εισαγγελική έρευνα σε εξέλιξη. Και βεβαίως τα όσα μας είπε ο κύριος Κερίδης όσον αφορά το διακύβευμα των ευρωεκλογών και για το αν θέλουμε περισσότερο ή λιγότερη Ευρώπη, που νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα όχι μόνο για μας, για όλη την Ευρώπη και για το πώς ακριβώς θα δομηθεί το επόμενο Ευρωκοινοβούλιο. Ναι, μια λοιπόν, τελευταία, ναι, κουβέντα για να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ. Για την περιοδία αυτή στα 29-30 νησιά του κυρίου Κασελάκη, κάτι μας λέγατε. Ότι θα πάτε κι εσείς. Εγώ θα πάρω το πλοίο της γραμμής. Δεν έχω τη δυνατότητα να έχω αυτά τα σκαφάκια που αναφέρατε του κυρίου Κασελάκη και με το πλοίο της γραμμής θα πάω Τετάρτη βράδυ στα Ψαρά. Θα διανυκτερεύσω εκεί, στη συνέχεια στη Χίο, από τη Χίο στη Μυτιλίνη,
στην περιοδή που πρέπει να κάνω στο Βόρειο Αιγαίο. Εντάξει, πάντως ο κύριος Κασελάκης είπε ότι αν έπρεπε να πάρει το πλοίο της γραμμής για να κάνει τα 29 νησιά με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια που υπάρχουν, θα έπρεπε να κάνει 6 μήνες. Τι να σας πω, είναι και αυτό. Εγώ δεν κάνω 6 μήνες, σας είπα. Όχι, το θέμα είναι αν όντως υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις των νησιών με την υπόλοιπη Ελλάδα και με τα νησιά μεταξύ τους. Προφανώς μπορούμε αυτό. Και καλύτερα και προφανώς μπορούμε να έχουμε και jet γρήγορα σκάφη και το ένα και το άλλο. Αλλά υπάρχει και το άλλο. Και κλείνουμε με αυτό. Ψάχνει να βρει δικαιολογίες για τα σκαφάκια, βρίσκει και αυτά τα ζητήματα, έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας πάει να δει τα θέματα, είναι πάρα πολύ σημαντικά και το Αιγαίο χρειάζεται τη φροντίδα όλων μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε καλημέρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε.